Στην εσωτερική επικαιρότητα υπάρχει το θέμα με τη φορολόγηση των ακινήτων. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Εξετάζουμε διάφορα σενάρια. Με αυτή τη δήλωση, αργά χθες βράδυ, ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από πολύ ωραία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, επιχείρησε να διαψεύσει τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών γύρω από τον νέο φόρο στα ακίνητα. Τα σενάρια κάνουν λόγο για φορολόγητο 50.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα και 100.000 για οικογενειακό, το οποίο και θα αφορά πάνω από 705.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Με ατομικό αφορολόγητο 50.000 ευρώ και οικογενειακό 100.000 ευρώ, η ιδιοκατοικούμενη κατοικία της αξίας αυτής, με ποσοστό συνειδιοκτησίας 50% για κάθε σύζυγο, θα είναι αφορολόγητη. Και από εκεί και μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Όπως το τι θα γίνει με το μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας αντικειμενικών και πραγματικών τιμών της αγοράς, καθώς όλοι οι ιδιοκτήτες φορολογούνται επί των αντικειμενικών, που λόγω της βαθιάς κρίσης στην αγορά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Πλέον οι εμπορικές αξίες έχουν κατέλθει πάρα πολύ και θα πρέπει οι αντικειμενικές αξίες να έρθουν στο επίπεδο των εμπορικών, έτσι ώστε να υπάρξει σωστή φορολόγηση. Υπάρχουν διαφορές αντικειμενικών εμπορικών τιμών που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και το 100%. Διαμέρισμα 157 τετραγωνικών στουγκίζη με αντικειμενική αξία 157.000 ευρώ πωλείται προς 119.000, διαφορά 66%. Διαμέρισμα στους αμπελοκήπους 135 τετραγωνικών με αντικειμενική τιμή 140.000 πωλείται προς 95.000, διαφορά πάνω από 32%. Ενώ σε μεζονέτα στο Νέο Βουτσά η ψαλίδα ανοίγει στο 50%. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο να εξομαλύνει αυτή τη διαφορά και να βοηθήσει και τον ιδιοκτήτη των ακινήτων να μπορέσει να προσφέρει κάτι παραπάνω στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, με το να πληρώσει τους φόρους, γιατί δεν θα μπορούμε να τους πληρώσουμε. Η ίδια εικόνα και στην επαγγελματική στέγη. Κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Μελισσίων 65 τετραγωνικών με αντικειμενική τιμή 240.000 πωλείται προς 98.000 ευρώ, διαφορά κοντά στο 60%. Γραφείο 200 τετραγωνικών στην ακτή Μιαούλη με 410.000 ευρώ αντικειμενική αξία πωλείται 250.000, διαφορά 39%. Ενώ σε γραφείο 600 τετραγωνικών στην περιοχή του Φίξ, στη Λεωφόρο Συγκρού, η διαφορά ξεπερνά το 33%. Η αναζήτηση εσόδων βάσει της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων απέχει πάρα πολύ από την πραγματική εμπορική αξία, εάν κανείς σκεφτεί ότι ένα στα τρία καταστήματα είναι ξενίκιαστα. Υπάρχουν όμως και περιοχές στην Αττική όπου οι αντικειμενικές τιμές είναι χαμηλότερες από τις εμπορικές. Στο Περιστέρι η αντικειμενική είναι 1050 ευρώ ένα τετραγωνικό και η εμπορική 1250 ευρώ. Διαφορά κοντά στο 19%. Στη Νίκη 1125 ευρώ η αντικειμενική και η εμπορική 1300 ευρώ ένα τετραγωνικό. Διαφορά 15,56%. Στο Μαρκόπουλο Αττικής όπως και στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας η διαφορά αντικειμενικής εμπορικής τιμής ξεπερνά το 13%. Ο νέος ενίος φόρος, τον οποίο θα κληθούν να πληρώσουν το δεύτερο εξάμηνο του έτους νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έρχεται να αντικαταστήσει το ειδικό τέλος ακινήτων που τώρα πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά και των ΦΑΠ. Στόχος, έσοδα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στο στόχαστρο μπαίνουν και χιλιάδες ιδιοκτήτες κλειστών και ξενίκες των διαμερισμάτων. Και ακίνητα τα οποία ήταν κλειστά και δεν φαίνανε καν έσοδα στους ιδιοκτήτες, θα τους επιβληθεί ένας πάλι άδικος φόρος και θα επιβαρύνει ακόμα τον Έλληνα φορολογούμενο. Ο Γιάννης Τουρνάρας επανήλθε και σήμερα στις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Για μια ακόμα φορά επισημαίνω ότι οι σχετικές αποφάσεις για το νέο φόρο που θα αντικαταστήσει και ενσωματώσει τους υπάρχοντες στα ακίνητα θα ληφθούν όταν ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής. Όλα τα υπόλοιπα είναι μυθεύματα που αποπροσανατολίζουν τους πολίτες από την τεράστια προσπάθεια ανάτασης της χώρας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης, με ερώτηση που θα καταθέσει τη Δευτέρα στη Βουλή, θα ζητήσει να απαλλάσσεται του φόρου το τμήμα του ακινήτου που έχει αγοραστεί από την ιδιοκτήτη με δάνειο από την τράπεζα. Θεωρώ ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή ένας τέτοιος τρόπος φορολόγησης του ακινήτου θα είναι και δίκαιος και θα βοηθάει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Σκληρή κριτική για το νέο φόρο στα ακίνητα από τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Οδηγεί στην κατάργηση της ιδιωτικής περιουσίας. Πάνε να πάρουν το κεραμίδι από τον Έλληνα. Πάνε να μας κάνουν ενοικιαστές τα σπίτια μας. Το 1934 κάνει την εμφάνισή του το πρωτομηνιόν περίπτερο στο κέντρο της Αθήνας και το 1939 μετατρέπεται στο γνωστό πολυκατάστημα που έγραψε εποχή. Από τότε όνειρο όλων ήταν να αποκτήσουν το δικό τους περίπτερο. Χρυσή τους εποχή ήταν το 2004. 18.000 στήθηκαν σε όλη τη χώρα με συνολικό τζίρο 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φτάσαμε στο σήμερα όπου το ένα μετά το άλλο βάζουν λουκέτο και κατεδαφίζονται ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι. Το κρατάμε όσο μπορούμε με την ελπίδα ότι θα πάμε καλύτερα, με την ελπίδα. Και αν τα βάλουμε λογιστικά κάτω, πάμε χειρότερα. Με την ελπίδα όμως ζούμε. Η χρυσή εποχή των περιπτέρων πέρασε ανεπιστρεπτή και τα πρώην χρυσά κλουβιά των 2,5 τετραγωνικών έχουν γίνει 1.080 στην Αθήνα και καταλείπονται καθώς τα κέρδη είναι ελάχιστα. Προσπαθούμε να φύγουμε όσο το δυνατόν πιο αλόβητοι μέσα από αυτή την κρίση. Τι μείωση έχετε δει εσείς?
Είναι πολύ αισθητή. Το 40%. Με τη στιγμή που μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ήταν δεδομένο ότι θα μειωθεί και η πωλήση των περιπτέρων. Και από την άλλη, είχαμε και ένα υπερπαραγγελματισμό, δηλαδή πολλά σημεία περιπτέρων, τα οποία τις προηγούμενες δεκαετίες που συνθήκες τα επιτρέπανε, τώρα μοιραίο ο αριθμός θα μειωθεί. Όσα περίπτερα πια χαρακτηρίζονται σχολάζονται από το Δήμο Αθηναίων, απομακρύνονται από τους δρόμους της Αθήνας, ώστε τα πεζοδρόμια να είναι πιο βατά για τους περαστικούς. Ο Δήμος Αθηναίων, μέσα στο 2013, όλα αυτά τα οποία είναι λιγμένα τα ιδιοκτησιακά τους χαρακτηριστικά, θα προχωρήσει στην απόσυρσή τους. 300 περίπτερα θα οδηγηθούν τις επόμενες μέρες σε απομάκρυνση και ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων θα τα κατεδαφίσουν και το 70% των νέων αδειών θα δοθούν με δημοπράτηση, ενώ το 30% με κοινωνικά κριτήρια. Ασφάλεια πληρώσατε? Δεν πού να πληρώσω. Όλες ασφάλεια είμαστε αυτή τη στιγμή. Ανασφάλιστος. Ανασφάλιστος. Και τι να κάνω. Το πρόστιμο δεν το φοβάστε. Έλα, έλα, έλα. Ο οδηγός πάτησε γκάζι ενοχλημένος από την ερώτηση και μας απέφυγε. Από την τσιμπίδα του νόμου όμως δεν θα μπορεί πλέον να ξεφεύγει. Ασφάλεια πληρώσατε? Όχι. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι άδειες κυκλοφορίας θα διασταυρώνονται με τα μητρώα του κέντρου πληροφοριών όπου καταχωρούνται τα ασφαλισμένα οχήματα. Έτσι, σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιση του οχήματος θα αποσταλεί ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει πρόστιμο 250 ευρώ ως παράβολο και θα κληθεί εντός 8 ημερών να ασφαλίσει το όχημά του. Αν δεν το ασφαλίσει εντός 8 ημερών, αυτόματα τα στοιχεία του θα δίνονται στην αστυνομία μαζί με τη διεύθυνσή του για να του επιβληθούν οι κυρώσεις, δηλαδή αφαίρεση πινακίδων και διπλώματος και ακόμα μεγαλύτερο πρόστιμο. Όχι, όχι, δεν πληρώνω ασφάλεια, το έχω καταργήσει. Είναι παράνομο. Είναι και επικίνδυνο και για τον μπορώ. Εντάξει, απλώς το μετακινώ για εδώ, για κοντά αυτό το αυτοκίνητο. Με τρακάρανε και φύγανε, έτσι. Λοιπόν, ανασφάλιστο. Ναι, ανασφάλιστο. Με την ηλεκτρονική διασταύρωση σε άδειες κυκλοφορίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια, εκτιμάται ότι για πρώτη φορά τα επικίνδυνα ανασφάλιστα οχήματα θα μειωθούν. Όποιοι λάβουν την επιστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν συμμορφωθούν, θα αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις αν το όχημά τους βρεθεί σε τυχαίο έλεγχο ανασφάλιστο. Οι ποινές ξεκινούν από αφαίρεση πινακίδων και διπλώματος για 10 ημέρες και πρόστιμο 250 ευρώ για τα δίκυκλα, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και 1000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά. Ασφάλεια, όλα αυτά. Ίσα-ίσα μετακινόμαστε με τον παπά και μόνο βενζίνες. Τι... Θα σας έρθει πρόστιμο. Τι να κάνουμε, αναγκαστικά θα το αφήσουμε και αυτό. Σε περίπτωση ατυχήματος, οι αστυνομικοί, εκτός από τα πρόστιμα, θα αφαιρούν για 2 χρόνια πινακίδες και δίπλωμα. Από τον έλεγχο δεν θα ξεφύγουν ούτε όσοι χρησιμοποιούν περιοδικά το αυτοκίνητό τους, καθώς η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ελέγχει ανά εξάμηνο αν τα αυτοκίνητα που έχουν άδεια κυκλοφορίας είναι και ασφαλισμένα. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θεωρούν επιβεβλημένη τη λήψη των μέτρων, αφού όλο και πιο πολλοί πέφτουν θύματα ασυνείδητων οδηγών, που μετά από τρακάρισμα σπεύδουν να εξαφανιστούν.